Το κόντρα Λακέ. Και τώρα κοντά σας ο έπαινε από το κάγκελο Σπύρος Παπαδόπουλος. Α, πουλάκια μου, πουλάκια μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Από πού είστε εσείς? Από το Μενίδη. Ανάβησο, τόσο μακριά. Λυκόβρισκα. Από 4-5 περιοχές. Πες μου εσύ μία περιοχή της Αθήνας. Γνωστή, σχετικός. Να μην σε πλακώσω. Μία περιοχή της Αθήνας. Όπου είναι και γράμμα του αλφαβήτου. Δεν θα μιλήσει κανείς. Καλαμάκι. Υπάρχει η γράμμα της αλφαβήτου Καλαμάκι. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, Καλαμάκι. Άλλος. Μια περιοχή της Αθήνας, ρε, που είναι γράμμα της αλφαβήτου. Μίλα, πες το. Μια Φιλαδέλφια. Γράμμα της αλφαβήτου, λέω. Γράμμα της αλφαβήτου. Γράμμα της αλφαβήτου. Έλα. Ποιος. Είσαστε κορόιδα. Έλα. Ποιος. Γράμμα της αλφαβήτου. Περιοχή της Αθήνας. Ένα γράμμα της αλφαβήτου. Βικτόρια. Ποιο. Βικτόρια. Πρώτο το μικρόφωνο στο κεφάλι. Άλλος. Αγαρνών. Τι είσαστε εσείς, έλα. Σύνταγμα. Δεν θα σου πλακώσω, ρε. Λοιπόν, να το πω αλλιώς. Θα σου το πω αλλιώς. Ένα γράμμα της αλφαβήτου που είναι και περιοχή της Αθήνας. Πες το, ρε. Δέλτα Φαλήρου. Πώς σε λένε? Νίκο. Πάρε 50.000, ο Νίκο. Να πάω ψωνίσου εκεί. Το Δέλτα, δεν ξέρετε το Δέλτα. Παλιρικών Δέλτα, όπου και ο υπόδρομος. Όπου έχουμε λοιπόν απόψε μαζί μας 5 τζόκι του υποδρόμου και 5 αθλητές από το Βόλο μας κάνει τη μεγάλη τιμή, από μια εξαιρετική ομάδα αναρρίχησης, όπου θα δούμε και πολλά και διάφορα. Τις λεπτομέρειες έχει ο κύριος Τάσος Καρατζής. Απόψε κοντά μας είναι ο Μάρκος, ο Στάτης, ο Νίκος και ο Σταύρος. Και είναι αναβάτες υποδρόμου. Κόντρα σ' αυτούς, η Ράνια, ο Άλκης, ο Γιάννης, η Βάσο και ο Βαγγέλης. Και είναι αθλητές αναρρίχησης. Καλή επιτυχία! Ευχαριστώ. Όπω, για να βάλω. Για τους βάζελους. Έτσι, για τα μαζέλια, ναι. Και πονάει κιόλας. Κοιτάξτε, γιατί ο γιος είναι βάζελος. Ποιος είναι ο βάζελος? Ο γιος μου. Γίνεται. Είσαι τρελός, ρε. Γίνεται. Το έχω κάνει ωρό, ρε. Πού είσαι, ρε Μαρκό? Πού είσαι, ρε μάνα μου? Εδώ. Τι γίνεται, καλά? Τα λογάκια καλά? Χλουμιδράνε. Τρέχουνε. Για λέγε. Και εμείς τα καβαλάμε. Δεν μου λες, πόσα χρόνια ασχολείσαι? Έκλεισα 20 χρόνια. Αγόρι μου, ναι. Φέτος έκλεισα 20 χρόνια. Να τα εκατοστήσεις όσο πάει. Ευχαριστώ, εύχομαι. Επιτυχίες πολλές. Και επιτυχίες και ατυχίες πολλές. Και ατυχίες. Βέβαια, πάντα μέσα. Έχει το επάγγελμα, μάλιστα. Βέβαια. Δεν μου λες, καβαλάς για πολύ καιρό το ίδιο άλογο, πώς γίνεται? Όχι, έχουμε διαφορετικά άλογα. Μα διαλέγουν οι ιδιοκτήτες και οι προπονητές. Αυτό ήθελα να μάθω, πώς γίνεται. Και κάνουμε τη δουλειά μας εμείς εδώ και εκεί. Μάλιστα, σε διαλέγει. Δηλαδή, μπορεί να σε διαλέξει να τρέξεις και με ένα άλογο το οποίο δεν το ξέρεις. Ναι. Μάλιστα. Ναι, και... Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ πόσο καιρό υπεύεις? Κι εγώ. Τόσα χρόνια πολλά. 24-25. Δεν μου λες, βγάζετε πολλά λεφτά εσείς. Βέβαια, όταν πας καλά, βέβαια. Όταν πας καλά, βγάζεις πολλά λεφτά. Όταν πας καλά. Είδαμε έναν άνθρωπο που παραδέχτηκε ότι βγάζει λεφτά, ρε παιδί μου. Οπότε έρχονται εδώ πέρα. Όλοι οι μυστήριοι έρχονται εδώ, τους λες βγάζεις πολλά λεφτά. Ναι, βγάζεις λεφτά, άνθρωπο. Όταν πας καλά, βγάζεις λεφτά. Έτσι, κύριε Νίκο. Βγάζετε. Καλά πάμε. Κομπινούλες από αυτά που ακούμε εμείς γίνονται κολπάκια. Πώς δεν γίνονται? Εντάξει, μια δουλειά πώς άλλες είναι. Για το ποδόσφαιρο παντού δεν υπάρχει. Παντού δεν είναι. Άλλη μόνο. Είναι μια καλή δουλειά και είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνη. Είναι και επικίνδυνη. Έχει κίνδυνος ατυχημάτων. Τεράστιο. Σήμερα πάνω είχε 4 ατυχήματα. Αλήθεια,
Τα οποία μπορεί να είναι μέχρι και σπάσιμο, μέχρι και. Και θανατηφόρο. Ακόμη και θανατηφόρο μπορεί να σημαίνει. Όχι, για να προσέξω. Πολύ. Αφού είσαστε καλά, καλά ταλαιπωρημένοι. Νομίζω από μέσα όμω. Ναι. Είναι ένα κράνος. Μόνο το κράνος. Από εκεί πέρα, ναι. Κατάλαβα. Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ. Άρα δηλαδή διακινδυνεύετε και πράγματα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Άντε, καλησπέρα. Διακινδυνεύετε και πράγματα. Βεβαίως. Το κυριότερο βέβαια η υγεία μας, σωματική ακεραιότητα. Και βεβαίως δεν μπορείτε να κάνετε και μια άνετη ζωή όπως κάνουμε εμείς. Εννοώ ότι πρέπει να προσέχετε και το φαγητό σας. Πίνα, πίνα και των γονέων. Να μην παίρνετε κιλά κτλ. Βεβαίως. Αυτό πώς γίνεται, σας υποχρεούστε να ζυγίζεστε κάθε τόσο? Υποχρεωνόμαστε, ζυγιζόμαστε πριν την κούρσα και μετά την κούρσα και πρέπει πάντα να προσέχουμε τα κιλά μας, να μην πάρουμε κιλά. Μάλιστα. Όσο χαμηλότερα είμαστε, τόσο καλύτερα. Έχουμε περισσότερη αέρα, περισσότερο να διαλέξουμε τις καβάλες μας. Έχουμε περισσότερες καβάλες. Όσο πιο ελαφρύς είσαι, μπορείς και κάνεις καλύτερη επιλογή μετά. Α, έτσι, ε. Βεβαίως. Μάλιστα. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πόσα χρόνια επέβεις? 22. 22 και εσύ. Είσαστε όλοι βετεράνοι. Και μέχρι πόσο δεν έχει όριο ηλικίες? Όσο αντέχεις. Και συνήθως βλέπω ότι αντέχετε, ας πούμε. Εντάξει, πάνω από 40 χρόνια, 42 εκεί. Γιατί? Από εκεί και πέρα πέφτεις. Δεν μου λέτε, είναι κουραστική. Το να κάνεις μια κούρσα ταχύτητος, έτσι. Πολύ. Είναι κουραστική, κουράζεσαι πολύ. Τρομερή γυμναστική καταρχήν. Τρομερή γυμναστική. Όλο το σώμα πρέπει να γυμνάζεται. Αλλά λεφτά, όπως είπαμε, πάμε καλά. Την υγεία μας την έχουμε. Όποιος βλέπει αμύδες, μεγαλώνει. Την υγεία μας να έχουμε, λεφτά πάμε καλά, τα ζωντανά είναι καλά, τα λογάκια μας. Και να γνωρίσουμε και τους εξαπαιναντίες, κυρίως. Συμπατήσατε. Πριν γνωρίσουμε τους εξαπαιναντίες, κυρίως, να μην γνωρίσουμε τους κυρίους εν ώρα υπηρεσίας. Ένα μυαλό το έχουμε χειμώνα καλοκαίρι. Ορίστε, παρακαλώ. Πρέπει να στο πρωί 6 ώρα να ξυπνήσεις, να τελειώσεις 11, να πας να κάνεις σάουνα, να μην φας, να προσέξεις τη διαιτά σου, να πας το απόγευμα στις υποδρομίες. Εάν πρέπει να συμπληρώσεις να χάσεις κάποιο κιλό, γιατί πρέπει να χάσεις ένα κιλό, 1,5 ή 2 κιλά σε μισή ώρα, σε μια ώρα. Όλα αυτά μαζί, άμα τα συνδυάσεις, και το νούμερο των χρημάτων που παίρνουμε δεν νομίζω ότι είναι αρκετό. Τα όσα αναφέρονται για το επάγγελμά μας, για την κληρονομικότητα, δεν ισχύουν. Δεν πηγαίνει ποτέ από πατέρα σε γιο ή από παππού σε γονό. Γιατί τυχαίνει το επάγγελμα να απαιτεί κάποια πράγματα, όπως κιλά, ύψος. Παίζει και ρόλο φυσικά τα άλογα, κάθε άλογο, επειδή είναι διαφορετικός χαρακτήρας, πρέπει και ο αναβάτης να χρησιμοποιεί και κάποια διαφορετική τεχνική όσον αφορά το πώς θα προωθήσει το άλογο, ενδεχομένως για να νικήσει ή να το φέρει σε μια καλύτερη θέση. Εμείς σαν αναβάτες στη στιγμή της υποδρομίας πρέπει οι αισθήσεις μας να είναι τεταμένες, για να, διότι τα άλογα τρέφουν το ένα δίπλα στο άλλο και σχεδόν τα πόδια των αλόγων είναι το ένα ανάμεσα στα άλλα.
η επαφή και η προσέγγιση που μπορεί να έχει ένας αναβάτης με το άλογο είναι η ίδια επαφή ή παρόμοια που μπορεί να έχει ένας γονέας με ένα μικρό παιδί. Έτοιμοι! Έλα παιδιά, ετοιμαστείτε γρήγορα. Αυτή η κούρσα είναι προς τιμή του κόντρα πλακέ. Πάμε! Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Καταπληκτικό. Μπράβο σας, μπράβο σας. Τι να τι κάνει το κέφι, ε. Μπράβο σας. Δεν μου λες, Μάρκο, πραγματικά ήθελα να το ρωτήσω και εγώ πριν. Έχει, ασφαλώς δεν μπορεί να μην αγαπάτε εσείς αυτά τα ζωντανά. Είναι ένα με τη ζωή σας. Αλλά έχει και να κάνει με κάθε άλογο τι σχέση έχεις. Δηλαδή, αν καταλάβει το. Επειδή λένε ότι το άλογο καταλαβαίνει πολύ, κάνει σχέση με τον άνθρωπο. Είναι αν καταλάβει ότι το αγαπάς, δεν σου συμπεριφέρει κανένα λόγο. Είναι πανέξυπνο άλογο. Είναι πανέξυπνο. Τα άλογα. Ναι. Και καταλαβαίνουν την κάθε κίνηση του αναβάτη. Ναι. Την κάθε κίνηση του κάθε άνθρωπου. Ναι. Και από εκεί και πέρα τον αγαπάει ή τον απομακρύνει. Μόνο του. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να σου διστροπεί. Άμα εκνευριστεί, μπορεί να το καταλάβει, να σου διστροπήσει, να κάνει. Είναι μια σχέση κανονική, σαν να έχει να κάνει με έναν άνθρωπο. Είναι όμως ορισμένα, μόλις τα χαϊδεύει, προχωράνε. Ναι. Μόλις ναι. τα χτυπήσει, σταματάνε. Σταματάνε. Μόλις ανέβει πάνω του, καταλαβαίνουν τι χαρακτήρα είσαι. Αλήθεια. Κατευθείαν. Αν είσαι καλό, κακό στα πάντα. Καταπληκτικό. Μάλιστα. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό, ένα άλογο που είναι εν υπηρεσία. Μετά, όταν φύγει, αποστρατευθεί, έχει καλή τύχη ή. Εξαρτάται τι η καριέρα του πια ήταν στον υπόδρομο και το γενεολογικό του δέντρο. Δηλαδή, ο παππούς του, η μάνα του, ο πατέρας του. Και από εκεί και πέρα, ή θα πάει για επιβίτωρας ή το κάδα για παραγωγή, ή από εκεί πέρα σε τίποτα υπηκούς ομίλους κτλ. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ότι το ζωντανό, μια και δεν το ρωτήσαμε αν θέλει να τρέξει στον υπόδρομο, περνάει μια καλή ζωή ή το βασανίζουμε. Είναι από τις πολλές φορές που οι άνθρωποι βασανίζουν τα ζώα για να κάνουν το κέφι τους. Περνάει καλή ζωή. Περνάει καλή ζωή. Είναι ένας αθλητής όμως. Είναι ένας αθλητής. Κάνει αθλητική ζωή, έχει δίαιτα ειδική που τρώει, δεν τρώει όπως στα χωριά. Μάλιστα. Ωραία. Και είναι και μικρή η διάρκεια του στον υπόδρομο. Μικρή διάρκεια του. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι το ζώο ζει από 20, 25, 27, έχουν φτάσει και 30 χρόνια ένα άλογο που ζει. Ναι. Η διάρκεια του στον υπόδρομο είναι περίπου 5 χρόνια. Μάλιστα. Μέσο όρο. Είσαι καλεσμένος από εμάς μια μέρα στον υπόδρομο με το μικρό το γιο σου. Μπάσκετ καταφέρουμε και τον κάνουμε αναβάτη. Μάλιστα, μάλιστα. Και μέσα από την εκπομπή σας, καλώ όσα παιδιά είναι μέχρι 40 κιλά να έρθουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα. Είναι πολύ ωραία η σχέση αναβάτη με άλογο. Ελπίζω ο γιο μου να τα ξεπεράσει τα 40 κιλά. Τα πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ράνια, Ουρανία, δηλαδή. Φευρονία. Φευρονία. Ο Άλκης, καλησπέρα σας, Άλκη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σας. Είσαστε αναηχητές. Ναι. Εκβόλου ορμόμενοι. Ναι. Μάλιστα. Θα πούμε λεπτομέρειες σε λίγο. Και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα πούμε σε λίγο. Έχουμε και ένα βίντεο με τα παιδιά, να δείτε τι θαύματα κάνουμε. Ερώτηση πρώτη, περάστε παρακαλώ. Μπορείτε να χαιρεθείτε για να δείξετε το επίπεδό σας. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτη σήμερα για εσάς που παίζετε από το σπίτι. Ημέρα Τρίτη παίζετε εδώ, στο δεύτερο τετραγωνάκι, αλλά στην τρίτη ερώτηση. Ερώτηση πρώτη. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση: πες κάτι που θα μπορούσες να βρεις στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σου. Οδοκαθαριστή. Ή αλοκαθαριστήρα, παρακαλώ. Μάλιστα. Τι άλλο, Μάρκο. Σκόνη. Σκόνη. Σκόνες. Άλκη, κάτι που θα μπορούσες να βρεις στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σου. Κλίση. Μία κλίση, παρακαλώ. Πίναξ. Βεβαίως. Γιάννη. Έντομα. Έντομα. Έντομα, παρακαλώ. Πρώτο καϊδουράκι. Βάσο. Τι άλλο. Τα βγει καϊδουράκι. Ένα καϊδουράκι στη Βάσο. Εσείς μπορείτε να μιλάτε μεταξύ σας. Μήπως και σας δώσω την ευκαιρία ο Βαγγέλης. Μήπως ένα χτυπημένο ζώο. Ένα χτυπημένο ζώο, παρακαλώ. Κάτσε, πού το πήγες. Τέλος, σύσκεψη. Σταύρο, λέγε. Διαφημιστικό. Το σήμα της ασφάλειας. 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 Το σήμα της ασφάλειας του αυτοκινήτου. Πίναξ, παρακαλώ. Όχι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστή ως απάντηση, πλην όμως δεν απαντήθηκε από τον κόσμο. Το οποίο σημαίνει ότι 57.000 για τους κυρίους και τις κυρίες και την τρία απάντηση που λέει
που τσουλιέσαι και το δύο που λέει. Διαφημιστικό. Το είπε, δεν τον ακούσατε. Δεν τον ακούσατε το Σταύρο. Αλλά και το άλλο που είπε, το σωστό ήταν. Απλώς δεν απαντήθηκε. Λοιπόν, λέει, Γεράνιο μου, τι κάνετε εσείς εκεί? Είστε μια ομάδα καταρχήν, συγκεκριμένη? Είμαστε από τον Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου. Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου. Και εμείς είμαστε το τμήμα της αναρρίχησης. Το τμήμα της αναρρίχησης. Τι άλλο τμήμα έχει? Έχει τμήμα σκι. Έχει διάφορα τώρα. Μάλιστα. Εσείς είστε της αναρρίχησης. Ναι. Κάνουμε και... αναρρίχηση σε βράχο, σε πίστα, σε βουνό, σε πάγο. Μάλιστα. Διάφορα. Εκπαιδευμένοι? Ναι, έχουμε και προπονητή. Και προπονητή? Ναι, βέβαια. Άλκη, καλησπέρα. Πόσο καιρό την κάνετε? Ασχολείστε με την αναρρίχηση? Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Για πείτε μας δύο-τρία πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, καταρχήν είναι ένα πολύ δύσκολο σπορ. Είναι αρκετά δύσκολο. Αφετέρου το κάνετε εσείς ως σπορ. Όχι ως έτυχε να πάμε, το κάνετε σπορ άθλημα. Κανονικά. Άθλημα. Άθλημα. Άθλημα το οποίο έχει και ομοσπονδία, ας πούμε, από κάπου επιδοτείται. Υπάρχει ομοσπονδία. Και είναι κατά τόπους διάφορες. Ορειβατικές σύλλογοι. Ορειβατικοί σύλλογοι κατά περιφέρειες. Μην κατά νομούς, κατά πόλεις. Κατά πόλεις. Μάλιστα. Και γίνεται και πρωτάθλημα. Γίνεται και πρωτάθλημα και κύπελο. Και κύπελο. Και πολλοί διασυλλογικοί αγώνες. Και πολλοί διασυλλογικοί αγώνες. Όπου, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Όπου έχετε, ας πούμε, βαθμολογήσει με βαθμό δυσκολίες κάποια μέρη και λέτε θα πάμε, πάνε δύο ομάδες, θα ανέβουν αυτό το βράχο. Λέω εγώ τώρα, μπορώ να λέω και βλακίες. Θα ανέβουμε αυτό το μέρος και όποιος ανέβει πρώτος, έτσι πάει? Πώς? Όχι, είναι... υπάρχει βέβαια και ο παράγων χρόνος, αλλά ναι, περισσότερο είναι το ύψος που μετράει. Το ύψος. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, ναι, αναλόγως με την ηλικία. Και ο καθένας, το κάθε ένα πιάσιμο βαθμολογείται με κάποιον βαθμό και όσο συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. Οι αγώνες γίνονται κυρίως σε πίστα. Σε πίστα, όχι, ναι. Σε δηλαδή σε βράχια. Σε πίστα. Όχι κυρίως, σε πίστα γίνονται. Α, δηλαδή σε βράχια δεν γίνονται. Γιατί οι καιρικές συνθήκες και στην πίστα τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Ναι, ναι, αλλάζουν. Μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, ναι, κτλ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας, Βάσο. Πόσο καιρό κάνετε εσείς? Τέσσερα χρόνια. Μάλιστα. Είναι καθόλου επικίνδυνο? Είναι επικίνδυνο άμα δεν προσέχεις. Ναι. Άμα τηρείς κανόνες ασφαλείας, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας με όλα τα μέσα που σας παρέχονται κτλ. Κτλ. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Πάντα πρέπει να προσέχεις. Ναι, σε όλα τα πράγματα πρέπει να προσέχουμε, μάλιστα. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο κίνδυνο από όλα τα άλλα σπορ. Εάν προσέχεις. Ναι. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Πόσο καιρό κάνεις εσύ? Εγώ κάνω 5 χρόνια. 5 χρόνια. Μάλιστα, είσαι ο παλιότερος εδώ. Της υπόθεσης. Μάλιστα. Και τι, η ομάδα σας έχει διακρίσεις? Έχει αρκετές διακρίσεις. Ναι. Έχουμε διακριθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Ναι. Έχουμε πρώτες θέσεις μέχρι... μέχρι και τελευταίες. Από πρώτες μέχρι τελευταίες. Έχετε διατρέξει όλη τη διαβάσεις. Μάλιστα. Για να δούμε ένα βίντεο με τα παιδιά, το οποίο πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα.
Σε πίστα, από ό,τι μου είπατε, σε πίστα γίνονται οι αγώνες, αλλά εσείς για την προπόνησή σας, για το χόμπι σας, για να το ευχαριστείτε, πηγαίνετε και σε, κυρίως σε φυσικούς χώρους, έτσι. Ναι, πηγαίνουμε. Έχουμε πάει στα Μετέωρα, που είναι έχετε πολύ ωραία. Έχετε ανέβει, δηλαδή, τα Μετέωρα, θέλετε να μπείτε. Βέβαια. Δηλαδή, αυτό το θηρίο που βλέπουμε, το έχετε ανέβει εσείς με τα σκηνιά. Βέβαια. Τι λέτε, ρε. Και στο εξωτερικό. Έχουμε πάει. Στις Άλπεις τώρα τελευταία, το καλοκαίρι πήγε μια ομάδα. Στις Άλπεις? Ναι. Μάλιστα. Και σκαθαλώσαμε και εκεί. Δική σας ομάδα από εκεί? Ναι. Μπράβο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και μας αρέσει να το μαθαίνουμε, να βλέπουμε ότι ο κόσμος, εκτός από το να κάθεται και να χαζεύει και να καπνίζει και να κάθεται στις καφετέρειες και να βλέπει τηλεόραση, μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα και να ευχαριστείται και αυτοί που τα κάνουν και εμείς που τα βλέπουμε. Λοιπόν, ερώτηση δεύτερη, περάστε παρακαλώ. Επίπεδο. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πες κάτι που είναι προτιμότερο από τα πλούτη. Πώς θέλει? Υγεία. Πίναξη. Μάλιστα. Γιάννη, κάτι που είναι προτιμότερο από τα πλούτη. Η αγάπη. Αγάπη, πίναξη. Βεβαίως. Βάσο. Τι άλλο. Ζοριστήκαμε λίγο, Έλα, Βασούλα. Πρώτο καλλιτουράκι για τη Βασούλα. Δεν πειράζει, το οποίο ο Βαγγέλης. Κάτι προτιμότερο από το πλούτη? Η ευτυχία. Η ευτυχία, πίναξ. Μάλιστα. Άλλη. Η φιλία. Η φιλία. Η φιλία, η επιφευρονία. Δεύτερο καλλιτουράκι. Πολύ ωραία απάντηση. Δεν απαντήθηκε όμως. Οι σκέπτες, ο χαμηλοφόνος, θα το πει ο Άλλης. Την ερώτησε λίγο μια φορά. Κάτι γίνεται που είναι προτιμότερο από τα πλούτη. Την... Γαϊδουράκι δεν προλάβαμε και δώσαμε την ευκαιρία στο Σταύρο να πει... Οικογένεια. Η οικογένεια. Νίκος. Το ίδιο. Οικογένεια. Το ίδιο. Νίκος. Οικογένεια. Οικογένεια. Οικογένεια, αρχηγέ. Πίναξ. Όχι, ούτε οικογένεια. Εκατόν 48.000 για τους κυρίους και τις κυρίες και την 4 απάντηση που λέει δόξα. Η δόξα. Το χρήμα πολλοί εμίσησαν, τη δόξα μου δεις, Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε 148.000, δεν κάνατε ακόμα την αρχή. Ελπίζω να την κάνετε τώρα. Ερώτηση τρίτη, περάστε παρακαλώ. Εσείς που παίζετε από το σπίτι, στην ημέρα τρίτη, εδώ, στο δεύτερο τετραγωνάκι, από το Σταυρολίνο της εβδομάδος αυτής, εάν έχετε γραμμένες απαντήσεις που θα βγουν στον πίνακα από την ερώτηση που θα κάνω τώρα, κερδίζετε μέχρι και 500.000. Αρκεί να τηλεφωνήσετε απόψε μέχρι τις 10.30 το αργότερο στο 33-33-555. 500.000. Για σένα δεν είναι τίποτα και κάποιο. Λοιπόν, ερώτηση τρίτη. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πες ένα φρούτο που το τρώμε με το κουτάλι. Παρακαλώ. Ροδάκινο. Ροδάκινο, πίναξ. Ένα φρούτο που το τρώμε με το κουτάλι. Κεράσια. Κεράσια, όπως είστε παραμείνετε, πες το Βάσο. Φράουλες. Φράουλες, πίναξ, πρώτο. Και καλύτερο, πέρα. Ένα φρούτο που το τρώμε το κουτάλι, Βαγγέλη. Δαμάσκηνα. Δαμάσκηνα, πίναξ. Ορίστε, Ράνια. Καρπούζι. Καρπούζι, καρπούζι παρακαλώ, βεβαίως. Μπράβο. Άλλη. Πεπόνι. Πεπόνι. Πεπόνι και το πεπόνι. Γιάννη. Αρχίζει να είναι δύσκολα τώρα. Μπανάναξ. Μπανάνα, πίναξ. Δεύτερο, συσκέπτεστε χαμηλοφόνος. Ψάξτε, λέγεται, κάποιος θα το βρει. Ορίστε μας. Ακτινίδιο. Ακτινίδιο, πίναξ. Όχι. Σας δώσαν την ευκαιρία. Ένα άλλο φρούτο που να τρώγεται, πες στο Σταυρό. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι, Νίκος. Μήλο. Μήλο, Νίκος. Γιαρμάς. Γιαρμάς, ορίστε. Αρχηγός του. Φρουτόκρεμα. Φρουτόκρεμα, πίναξ. Πίναξ, φρουτόκρεμα. Μας καθάρισες, σας σήκω. Φρουτόκρεμα. Ή ας με μπορούσα να πεις εγώ μπανανόσουπα, ας πούμε. Τι λέτε, 207.000 για εσάς και την πέντε. Να δούμε τι απαντήσαν όμως, πραγματικά. Την πέντε απάντηση που λέει νεράντζι, το νεραντζάκι, και η τέσσερα που λέει λωτός, το λωτό. Μάλιστα. Τι λέτε, ναι, είναι... Λοιπόν, όσο για εσάς που παίζετε από το σπίτι,
Και στην ημέρα τρίτη, εδώ στο δεύτερο τετραγωνάκι, έχετε γραμμένες τις απαντήσεις. Φράουλα, πεπόνι, καρπούζι, λωτός, μεράντζι. Κερδίζετε μέχρι και 500.000, αρκεί να τηλεφωνήσετε απόψε μέχρι τις 10.30 το αργότερο στο 33-33-555. Μέχρι τις 10.30 το αργότερο και μετά τρώτε τη φρουτόκρεμά σας. Μία πάσα για διαφημίσεις. Γεια, ρε. Σοβαρή εκπομπή. Μην ρίχνει το επίπεδο. Πώς είναι, είπαμε, Χρήστο. Χρήστο. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος? Ολυμπιακός, φυσικά. Τώρα τι θα δούμε? Τα δώρα του κοινού. Όλα σωστά τα λοιπόν, 207.000 για τους αθλητές της αναρρίχησης. Και ακόμα δεν κάναμε σε αυτό. Εμείς πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Καλά, είπαμε, ανάγκη από λεφτά δεν έχουμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Είμαστε ευκατάστατοι, ας πούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Για τη δόξα όμως. Διότι το χρήμα πολύ εμείς είναι τη δόξα Οδύσσης. Συνεπώς, διπλή πόντι, διπλά λεφτά. Ώρα για αντεπίθεση. Ερώτηση πρώτη, περάστε παρακαλώ. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις τρεις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Όταν η σύζυγός σου πρέπει να λείψει για μερικές μέρες από το σπίτι. Πες μας κάτι στη ζωή σου που δεν πάει καλά. Κάτι θα ξέρεις εσύ, Νίκο. Για πες το. Κάτι που δεν πάει καλά. Δεν τρώω καλά. Δεν τρώω καλά. Δεν τρώω καλά. Φαγητό. Παρακαλώ. Καθαριότητα. Καθαριότητα. Καθαριότητα, παρακαλώ. Καθαριότητα. Μάλιστα. Πες το, Βαγγέλη, όταν η σύζυγό σου λείπει για λίγες μέρες από το σπίτι, τι δεν πάει καλά στη ζωή σου? Ερωτική ζωή. Ερωτική ζωή. Το σεχ το λεγόμενο. Για να δω σεχ. Γαϊδουράκι. Ο ύστερα 9. Όταν η σύζυγός σου... Πες το. Δεν σου έχει λείψει ποτέ. Δεύτερο γαϊδουράκι. Συσκέπτεστε χαμηλό φόνος παρακαλώ. Μήπως ο Άλκης σας δώσει την ευκαιρία για αντεπίθεση. Τι άλλο μπορεί να μην πηγαίνει καλά στη ζωή σου. Όταν λείπει η αγαπημένη σου γυναικούλα. Η αγαπημένη σου γυναικούλα όταν λείπει. Μπορεί να μην έχεις καθαριότητα την απαιτούμενη ή φαγητό ή τι άλλο. Χάνεις το κέφι σου. Χάνεις το κέφι σου, μ' αρέσεις. Έχεις την ελευθερία σου. Την ελευθερία σου. Κάτι δεν πάει καλά, λέμε. Το καλό λες. Πάει καλά όμως. Μοναξιά. Μοναξιά, μ' αρέσεις. Τα ρούχα, τα ρούχα. Τα ρούχα, μοναξιά, τα ρούχα. Την ησυχία μου. Τι, όχι, τι χάνεις. Κάτι που δεν πάει καλά, λέμε. Καθαριότητα. Τα είπαμε την καθαριότητα. Λέγε ή μοναξιά ή χάνεις το κέφι σου. Τελείωνε. Μοναξιά ή χάνεις το κέφι σου, λέγε. Μοναξιά. Μοναξιά, για να δω, πεινάξ. Όχι. 219.000. Και ανεβήκατε στην πιο ψηλή κορφή. Καρφάκι το καρφάκι, καρφάκι το καρφάκι. Και είστε νικητές της βραδιάς. Να δούμε την απάντηση 3 που λέει. Η απάντηση 3 λέει διάθεση, ψυχική ηρεμία. Τόπε, χάνεις το κέφι σου, τόπε. Και μου λες εσύ τόπε, χάνεις το κέφι σου. Μπαγάσι της. Δεν πειράζει, λεφτά έχουμε διαλύμα. 319.000 και όσο για εσάς, παιχταράδες μου, αυτά να τα πάω. Δεν το μετανιώσετε, έτσι. Όχι, όχι. Γιατί. Κερδίσατε, απλώς κερδίσατε λιγότερο. Τι λιγότερο, δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Κερδίσατε την αγάπη μας. Γιατί. Επειδή είναι περίεργη και η δουλειά που κάνετε, ξέρω ότι είναι πολύ, σας είναι πολύ δύσκολο να εμφανίζετε στην τηλεόραση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ειλικρινά ευχαριστούμε. Ήταν μια εξαίρεση η παρουσία σας εδώ για μας. Και μας τιμήσατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε μια πάσα για τα δώρα του παιχνιδιού μας. Νέο πρωτοποριακό αγγλοελληνικό λεξικό με την εγγύηση Φιτράκη. Κρυστάλλινος ήχος Drax. Πετράκης ΑΕ. Virgin Megastore. Το μεγαλύτερο δισκοπωλείο της Ευρώπης στο κέντρο της Αθήνας. Σταδίου 7-9. Δίσκοι, κασέτες, CDs, video games.
Και τώρα νέο Virgin Megastore στα Βόρεια Προάστια, στο Village Center, στο Μαρούσι. Είστε πέντε φίλοι που νομίζετε ότι δεν έχετε τίποτα κοινό? Αποκλείετε! Μαζευτείτε, ψάξτε, συζητήστε, βρείτε αυτό που σας συνδέει και ελάτε να παίξετε στο κόντρα πλακέ. Εάν πάλι δεν έχετε φίλους, κανένα πρόβλημα. Ελάτε σε εμάς για δώρα, ταξίδια, κόντρες και πλάκες. Γράψτε μας στη διεύθυνση Αγίας Παρασκευής 75α, ΤΑΦΚΑΠΑ 15234. Και μην ξεχνάτε, οπωσδήποτε σημειώστε το τηλέφωνό σας. Λοιπόν, 319.000 για τις συμπαθέστατες κυρίες και τους πολύ ωραίους κυρίους που ήρθαν από το Βόλο. Μια αφορμή για να πούμε σε όλους εσάς ότι το κόντρα πλακέ δεν παίζεται μόνο εντός των τυχών, εντός δακτυλίου στην Αθήνα. Από την Ελλάδα μπορείτε να έρθετε, όπως οι κύριοι μας κάνατε την τιμή, και πολύ σας ευχαριστούμε. 319.000 και ποιοι εξημών θα διεκδικήσουν το εκατομμύριο, παρακαλώ. Εγώ και ο Άλκης. Εσύ και ο Άλκης, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Μία πάσα για διαφημίσεις και σε λίγο παραμένει. Χιλιάδες για την ομάδα αναρρίχησης που μας ήρθε, τα παιδιά που μας ήρθαν από το Βόλο. Και σας εύχομαι να πάρετε και το εκατομμύριο. Είναι εύκολες οι ερωτήσεις, αρκεί να έχετε ψυχραιμία, τίποτα άλλο. 15 δεύτερα για 5 ερωτήσεις. Ονόμασε τη σημαντικότερη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Κολοκοτρώνης. Μία κατηγορία Όσκαρ εκτός από το Όσκαρ σεναρίου. Τι άλλο, Όσκαρ. Όσκαρ ναι? Σκηνοθεσίας. Πες κάτι που αγοράζουμε σε ένα κατάστημα ζώων. Ζωοτροφές. Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ. Αρχαιοθέτηση. Ένα είδος δίαιτας, γρήγορα. Χημική. Πολύ ωραία. Ονόμασε τη σημαντικότερη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας, είπες Κολοκοτρώνης. Η έρευνα έδειξε 32. Μία κατηγορία Όσκαρ, εκτός από το Όσκαρ σεναρίου, είπες σκηνοθεσίας, η έρευνα έδειξε 28. Πες κάτι που αγοράζομαι σε ένα κατάστημα ζώων, είπες τροφές, η έρευνα έδειξε 42. Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ, είπες αρχαιοθέτηση, η έρευνα έδειξε 11. Ένα είδος δίαιτας, είπες χημική, η έρευνα έδειξε 44. Εδώ, να σβήσει ο πίνακας, να περάσει ο επόμενος, γρήγορα. Αλώστο μου, έλα εδώ. Έλα εδώ, μωρό μου, εσύ, έλα εδώ. Έκανε 157. Ωραία. Δηλαδή, για πόσο πας, για 43. Για 43 πόντους. Δεν θέλω, άγχος κανένα. Κανένα τρακ, όχι μωρό μου, όχι. Εύκολα, πολύ εύκολα. Είναι πολύ εύκολες ερωτήσεις. Έχεις 20 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που θα ακούς αυτόν τον ήχο, σημαίνει ότι έχει δοθεί απάντηση. Και επιλέγεις μία άλλη, με την ισχύω σου. Ονόμασε τη σημαντικότερη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Παπανδρέου. Μία κατηγορία Όσκαρ εκτός από το Όσκαρ σεναρίου. Πρώτο ανδρικού ρόλου. Πες κάτι που αγοράζουμε σε ένα κατάστημα ζώων. Πουλιά. Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ. Άλλη. Σε ένα είδος δίαιτας. Χημική. Άλλη. Φρούτα. Φρούτα. Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ. Ευκολία, ξέρω εγώ. Στατιστική. Ονόμασε τη σημαντικότερη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Είπες Παπανδρέου. Η έρευνα έδειξε 0. Η μοφιλέστερη απάντηση είναι Κολοκοτρώνης, η οποία και δόθη. Μία κατηγορία Όσκαρ εκτός από το Όσκαρ σεναρίου, είπες πρώτου ανδρικού ρόλου, η έρευνα έδειξε 8. Η μοφιλέστερη απάντηση είναι σκηνοθεσίας, η οποία και δόθη. Πες κάτι που αγοράζουμε σε ένα κατάστημα ζώων, είπες πουλάκια. Πουλάκια, η έρευνα έδειξε 7. Η μοφιλέστερη απάντηση είναι τροφές, η οποία και δόθη. Πάμε για 28, σε μία νομίζω, Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ, είπες ευκολία, η έρευνα έδειξε 0. Μοφιλέστερη απάντηση είναι αρχαιοθέτηση αποθήκευση πληροφοριών, η οποία και δόθη. Και ένα είδος δίαιτας, είπες φρούτα, με φρούτα. Και πάμε για 28 πόντους, με φρούτα, 28. Αχ, πόνες, περάστε πολλά, περάστε, περάστε. Όλοι μαζί εδώ, ελάτε. Δεν πειράζει καθόλου. 319.000. Αύριο την ίδια ώρα πάλι μαζί, γιατί αλλιώς είναι...